DJ Δαμάσκηνος. Σε όλα Μαρινός. Τα... Σήμερα... DJ Μαρίνος. Σήμερα είναι θαλασσινό DJ. Τι θαλασσινό. Μαρίνο, θαλασσινό. Και καλά από το Μαρίνα. Εχθώς είχαμε τον DJ Δαμάσκηνο σε όλα τα φρουτοπολία. Σήμερα έχουμε το... Πού είναι ο DJ Δαμάσκηνος. Πού είναι, εδώ σου λατσάρι, ε. Πάνε. Και έχουμε σήμερα τον DJ Μαρίνο σε όλα τα Μαρίνα φλις... Ετσούκο! Πού είναι το ετσούκο μου? Γεια σου αγάπη, μάμα μ' ακούς. Γεια σου. Λοιπόν, at Loka Report Mad TV, να πούμε στο Twitter τα μηνυματάκια των παιδιών και στο Facebook κάτω από τη φωτογραφία του Loka Report ό,τι θέλετε να σχολιάσετε εσείς. Θέλετε να σχολιάσετε για τον Τζίπρα, θέλετε να σχολιάσετε για τον Loka, θέλετε να σχολιάσετε να πείτε ανέκδοτα, ό,τι θέλετε λοιπόν, ή Twitter ή Facebook, περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Μπράβο σου. Αυτά τι κάνεις αγάπη μου? Καλά είμαι. Ε? Καλά είμαι. Ο Μόμο τι κάνει? Καλά είναι ο Μόμο. Καλά είναι. Γνώρισε τον παππού του. Το μπαμπά σου. Πώς, μέσω φωτογραφιών. Ναι. Η Μερσέδες τι είπε? Δεν γουστάρει το σκυλί. Η Μερσέδες δεν θέλει. Αλλά της είπα, αν δεν γουστάρει το σκυλί, δεν θα με δεις εμένα πίσω την Ισπανία ποτέ. Έλα μωρέ, μην τα λες αυτά στη γυναίκα. Αμέ. Μην τα λες. Αμέ. Δεν είναι ωραίο. Αμέ. Ξέρεις ότι του έρχεται ένα κουτί γεμάτο με μπισκότα και γλυφιτσούρια στο σκυλί του αδερφού μου. Εντάξει, άμα και το δικό μου δεν το θέλει. Σου. Εγώ δεν τη θέλω, τη μάνα μου. Βρε, θα σταματήσεις. Αφού το σκυλί του αδερφού σου το προσέχει η αρμονιάρα. Όχι. Τι όχι, πώς και όχι. Όταν πήγαν ταξίδι. Ναι. Ρώμη, ποιος κράτησε το σκυλί της της Ελένα. Και το δικό σου, άμα χρειαστεί να πας κάπου και εσύ Ισπανία, θα το κρατήσει. Τα κάνει η γυναίκα. Το αφήσει να ψοφήσει. Αλλά δεν θέλει τώρα. Εσύ, άμα πας Ισπανία, θα μέρεις με τη μάνα σου, λογικά έτσι δεν είναι. Θα έχει μέσα το Μόμο. Όχι. Γιατί η Ισπανία μένεις μόνος σου. Όχι. Αλλά. Θα μείνω μόνος. Αν πάω κάποια στιγμή. Θα πας να μείνεις μόνος σου, όχι. Σιγά να μείνω με τη μάνα μου. Γιατί. Μετά από 4 χρόνια μόνος μου θα κοιμηθώ τη μάνα. Γιατί. Την πολύ την αγαπώ, αλλά από μακριά τη θέλω. Έλα μωρέ, γιατί το λες αυτό. Θα είσαι με τη μανούλα εσύ? Σου. Τι εγώ. Εγώ θέλω να γεράσω και να πεθάνω με τους γονείς μου. Ναι, αλλά όχι κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Γεροντοκόρη, θα μην γονές τώρα. Τώρα θέλει να της πω εγώ πραγματάκια. Όχι. Μα να σου πω κάτι, υπάρχει εσύ θέλει πράγμα. Να μεγαλώσεις με κουλούρια, ναι. Με αλεύρι, ναι, με ναι. Ζάχαρη, με πάστες και σοκολατένια. Και με κουρκουμπίνια, ναι. Όχι ρε παιδί μου, απλά εντάξει τώρα. Με δίπλες. Άμα πας εσύ στην Ισπανία, δεν θα μείνεις για λίγο καιρό στη μάνα σου. Εγώ. Ναι. Δεν τρέπεσαι να το λες αυτό. Δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν μπορώ. Τώρα τα Χριστούγεννα που σε φιλοξένησε τι, δηλαδή έπρεπε να μείνεις σε ξενοδοχείο. Πήγα μία μέρα κάθισε. Μία, δύο, όσο κάθισες. Δεν τρέπεσαι λίγο. Πήγα, έφαγα και έφυγα. Και άμα η Μερσέδες της έχει λείψει και θέλει να μείνεις εκεί πέρα. Να έρθει να με δει. Είσαι κακό παιδί. Δεν θέλει το σκυλί. Να μην το θέλει. Κυρία Μερσέδες, είμαι μαζί σας. Είμαι μαζί σας. Πες, θέλω να μεταφράσεις κάτι. Να τη πω. Όχι, περίμενε να το θέλω να το μεταφράσεις. Ναι, θα το μεταφράσουμε. Ναι. Το σκυλί μου ρωτάς πριν 2 εβδομάδες θα το έδωσα. Τώρα δεν το δίνω. Μα έτσι πρέπει. Άμα τώρα είναι σαν σκυλί, το παιδί πρέπει μου. Να είσαι υπεύθυνος. Ωραία. Θα το αποδεχτεί. Και άμα δεν το θέλει. Δεν το θέλει. Η μάνα σου γιατί πρέπει να αντέχει το βρωμοκουνέλο αυτό που έχεις την εσύ. Πάνη, στην αρχή δεν την ήθελε τις πρώτες 2 μέρες. Μου έλεγε τι άσχημο είναι αυτό, τι κακομούτσουνο. Πάρ' το από εδώ, δεν το θέλω. Και έλεγα μαμά, όχι, όχι, θα το μεγαλώσω εγώ. Είναι πλέον το παιδί μου. Και τώρα τα αγαπάει πιο πολύ και από μένα. Την Πάνη. Το ίδιο θα πάθει η μάνα μου. Τώρα κάνουνε παρέα. Και τώρα η μάνα μου, η μάνα μου είναι σε μια δύσκολη ηλικία. Σε λίγο θα πάρει την χρυσή κάρτα, καταλαβαίνεις. Ναι. Τη λιγκωμένη. Κατάλαβα. Δεν θα θέλει λίγο παρεούλα, γιατί ο πατέρας μου είναι πιο νέος από τη μάνα μου. Πάρτησε ένα καναρί, πάρτησε ένα χρυσόψαρο. Τι βάρα. Είναι ανάγκη να πάρει σκυλί. Πού πάμε, λέω, πάμε Ρωσία. Αφού δικό σου θα είναι το σκυλί, βρε, γιατί να το προσέχει η μάνα σου. Ναι, θα είναι δικό μου, αλλά θα το δώσω στη μάνα μου κάποια στιγμή. Δεν είναι έτσι υπεύθυνο. Έλα, ναι, η μάνα μου θέλει σκυλί, θέλει σκυλί. Είναι, δεν είναι έτσι τα υπεύθυνα. Ο πατέρας μου όμως του γούσταρε το σκυλί. Όταν παίρνεις ένα σκυλί και εσείς, παιδιά που μας ακούτε, θα πρέπει να είσαστε υπεύθυνοι και να το φροντίζετε εσείς οι ίδιοι, όχι να το πασάρετε σκυλί. Και ποιος είναι υπεύθυνος από το σκυλί, εγώ δεν σηκώνω με 8 η ώρα να το κάνω βόλτα. Πες τα ρε Δαμάσκηνο, τι. Τι είπα Δαμάσκηνο. Μπράβο, μου λέει μπράβο. Αυτός πρόσεχε το σκυλί. Βεβαίως, όλο και το σκυλί. Το πάει βόλτα. Ναι. Σαν τα μάτια του. Μην μιλάς, που σ' ακούω και δεν έχω πιγκανίγιο. Σαν τα μάτια του λέει το προσέχει. Το πηγαίνει βολτίτσες, το ταΐζει. Τα μάτια τα έχει λίγο κόκκινο Δαμάσκηνο. Δεν το προσέχει πάρα πολύ το σκυλί. Μπορεί να ξεριχτάει γι' αυτό. Ξεριχτάει. Τι θες να πεις τη μάνα μου. Μετέφρασε, σε παρακαλώ.
Κυρία Μερσέδες. Σενιόρα Μερσέδες. Όχι μάλλον, αγαπητή μου κυρία Μερσέδες. Κερίδα Σενιόρα Μερσέδες. Θέλω να ξέρετε ότι... Κιέρο και σέπα... Ο Φραν γενικότερα... Φραν, generalmente. Είναι ένα υπεύθυνο άτομο. Έσαι una persona responsable. Γι' αυτό μη σας ανησυχεί... Por eso no se preocupe usted. Ότι έχει πάρει σκυλί... Και ακοχεί un perro. Άμα σας το φορτώσει σε εσάς... Si te lo dati... Θα τον στείλω πίσω πακέτο στην Ελλάδα μαζί με το σκύλο. Lo voy a llevar de vuelta a Grecia en un paquete con el perro. Γι' αυτό μη σας ανησυχεί, αυτός θα το προσέχει. No se preocupe, lo va a cuidar. Εντάξει, άντε σας φίλε τώρα, εντάξει. Καλέ. Πώς είναι εντάξει στα ισπανικά? Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις. Το έχω ξεχάσει. Οκ. Okay. Εγώ παλιά μίλαγα σαν... Ισπανός. Όχι, σαν... Πρέσβης. Σαν πρέσβης, μπράβο. Τώρα μιλάω σαν... Κοινός θνητός. Σαν κάγκουρας στα ισπανικά. Τώρα γιατί πόσο θέλει ξέρεις να πας. Ξέρεις τι λεξιλόγιο είχα εγώ. Εγώ είχα περισσότερες λέξεις από το λεξικό. Σε δύο μέρες να πας να τα θυμηθείς όλα. Τρεις μέρες πόσο θέλεις. Λίγο μπλουμπλουμπλου να μιλήσεις, θα ρίξεις. Και μου δίνεις ένα μήνα άδεια, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει. Τι μάλι είναι αυτό σήμερα, καλέ. Τι μάλι ανέμελο είναι αυτό. Όλο κάτω. Φράτζα, θα του δεντέν είσαι. Λοιπόν, να σου πω, πάμε στην πρώτη μας είδηση για σήμερα. Θέλετε όχι, να πάμε. Όχι, είπαμε απεργίες. Α, μάλλον δώσε λίγο απεργίες, μπράβο. Δώσε παρά λίγο. Δούμε τι έχουμε σήμερα. Τι λέτε να έχει σήμερα? Δεν ξέρω. Θέλετε να πάτε στο νοσοκομείο? Ναι. Εδώ στην Αθήνα δεν έχουμε πρόβλημα. Νοσοκομείο Μυτιλίνη σε στάση εργασία από τις 10 μέχρι τις 1. Και εμείς επειδή στη Μυτιλίνη δεν μας βλέπουν από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν μας έχουν στείλει ποτέ από τη Μυτιλίνη. Τι μας νοιάζει εμάς ότι η Μυτιλίνη... Όχι, πώς δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει για τους συνανθρώπους μας, για τους συμπολίτες μας. Αφού δεν μας βλέπουν. Δεν πειράζει. Μας βλέπουν, δεν μας βλέπουν. Τι πάει να πει, αν είναι κάποιος άρρωστος στη Μυτιλίνη, δηλαδή να χαιρόμαστε που είναι κλειστό το νοσοκομείο. Να έρθει Αττική. Όχι, να μην έρθει. Να κάτσει εκεί που είναι και να ανοίξει το νοσοκομείο να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί απεργούνε, λέει. Λέει, το D-Delta S του Σύλλογου Εργαζομένων σε συνέδριαση που αποφάσισε αμόφωνα τριώρια στάση εργασίας την Τρίτη. Δεν λέει. Δεν λέει, ευτυχώς. Γιατί έτσι όπως το διάβασα το καταλάβαμε κι όλοι. Αμόφωνα. Λοιπόν. Αμόφωνα, λέει. Ομόφωνα, καλέ. Αμόφωνα. Πάμε στην πρώτη μας είδηση για σήμερα. Ο Βαρουφάκης πρέπει να κατεβάσει το παντελόνι για να. Δεν το λέω εγώ. Δεν το λέω εγώ. Ο Βαρουφάκης πρέπει να κατεβάσει το παντελόνι για να εξηγήσει το πρόγραμμα στους Ευρωπαίους. Ακούστε λοιπόν, η Bild επιστρέφει και δεν το είπαμε εμείς, το είπε η Bild. Ξέρετε ποια είναι η Bild, ε? Τι είναι η Bild? Τι είναι η Bild? Εφημερίδα. Α, δεν σε πέντε. Η Bild λέει επιστρέφει στις προκλήσεις κατά του Γιάννη Βαρουφάκη λίγες ώρες πριν το κρίσιμο Eurogroup με το σημερινό της δημοσίευμα στο οποίο αναφέρει πως ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών πρέπει σήμερα να κατεβάσει το παντελόνι του και να εξηγήσει στους ομολόγους του το νέο μεταρρυθμιστικό σχέδιο της κυβέρνησης. Μόνο αν οι Υπουργοί Οικονομικών μείνουν ικανοποιημένοι και σηκώσουν με επιδοκιμασία τον αντίχειρά τους, θα δοθεί χρηματική βοήθεια στον εταίρο τους, αναφέρει στη συνέχεια το δημοσίευμα. Στο δημοσίευμα επίσης αναφέρεται ότι πλέον η χρεοκοπία είναι τόσο κοντά που έχει πάψει να θεωρείται σενάριο τρόμου, ενώ χαρακτηριστικό είναι πως στην αρχή του άρθρου το σημερινό Eurogroup χαρακτηρίζεται δράμα με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Βαρουφάκη. Πώς πρέπει να είναι τώρα η Βαρουφάκη? Σε λίγο θα κάτσουμε κιόλας να σηκώσουμε και το παντελόνι. Για να μην πω τι άλλο θέλετε να μας κάνετε. Έλεος. Πώς πρέπει να είναι τώρα η Βαρουφάκη, Μαντώ. Τι προκλητικές είναι αυτές οι δηλώσεις. Τι προκλητικές είναι αυτές κατά του Υπουργού Οικονομικών μας. Μια χαρά. Τι μια χαρά. Εδώ σου λέει τον ηρωνεύονται καλέ. Να σηκώσει, λέει, να κατεβάσει το παντελόνι για να δείξει, λέει, το πρόγραμμα στους Ευρωπαίους. Βέβαια. Τι εννοεί με αυτό, ξέρεις τι εννοεί? Όχι. Εγώ το μόνο που λέω ότι στην Ισπανία. Αγιά τον τεβάγια, τζιέβα λίμπια λαβράγα. Δηλαδή. Εκεί που να πας να έχεις καθαρό το εσώρουχο. Γιατί σίγουρα. Φαντάζομαι τώρα να κατεβάσει το παντελόνι και να έχει μια λερωνιά τόσο. Φάντε. Γιατί έχει δει τον Ντάισελμπλουμ και το έχει πάει. Welcome to the club. Τι θέλω να πω. Καλώς ήρθατε. Από εδώ πρέπει να πούμε στον Βαρουφάκη τι. Εντάξει. Να φοράει ωραίο παντελόνι. Ναι. Ιταλική μάρκα. Ναι. Ένα ωραίο εσώρουχο από αυτά που... Γιατί έτσι θα αλλάξει η Ελλάδα, άμα φοράει που... καθαρό βρακί ο Βαρουφάκης ή όχι. Συγγνώμη. Δώσε ένα break. Δεν μπορώ να τρελαθώ σήμερα. Θα πω κάτι τώρα το θέλει. Πω, τι πόδι.
Πόδι, τι νούμερο φοράς? 45. Σιγά, δηλαδή τι είσαι εσύ τώρα. Εντάξει, κοντά στο 45 είμαι. Λοιπόν, quiz, τι νούμερο παπούτσι φοράω? Αφού το έχουμε πει 15.000 φορές. 41. Δεν είναι πόδι, είναι βάρκα. Αυτό. Σαν βάρκα είναι, ναι, όντως. Δηλαδή. Τι να πω. Και τα χέρια μου είναι σαν του μπασκεμπολίστα και τα πόδια μου, ρε. Κοίτα εδώ χέρι το. Αυτό. Αυτό. Κοίτα, ρε παιδιά, τι διαφορά έχουμε. Είναι, λες και το χεράκι του είναι παιδικό, το βλέπετε. Κοίτα τι χεράκι έχει ο Φρανίτας. Καλά, είναι παιδικό το χέρι σου, τα φάω. Λουκανικάκια. Θέλω να πω κάτι άλλο που πριν δεν με αφήσατε για να πω για τα πανταλόνια ναι, του για πες το. Τώρα θα το πω γιατί η εταιρεία αυτή δεν υπάρχει πλέον. Φαντάζεσαι να κατέβει το παντελόνι και να έχει μπρακιά Μινέρβα. Τι ντροπή! Υπάρχουν τα μπρακιά αυτά. Όχι, δεν υπάρχουν πλέον. Μπορεί υπάρχουν. Μπορεί υπάρχουν και παραϋπάρχουν. Α, εντάξει. Εντάξει. Μπαμπάκι 100%. Μπαμπάκι 100%. Δεν είναι κακή ποιότητα. Απλά εντάξει. Δεν είναι παγκόσμιο γνωστή εταιρεία. Καλύτερα. Και δεν πειράζει. Ναι. Καθόλου να φορέσει ένα ΔΕΑΛΧΕ, ένα ΑΡΜΑΝ. Πες, ας πούμε, πες την Πάλκο. Η Πάλκο έχει καταργηθεί. Φαντάζεσαι να πάει με την Υπάρκο. Ναι, την Υπάρκο. Τι ντροπή. Λοιπόν, anyway, πάντως ήταν άσχημα αυτό. Δεν έχει. Α, τώρα τι ρώτηση πήγα να σου πω εγώ. Τι. Τι. Πες την, θα την απαντήσω ό,τι ερώτηση κι αν είναι. Εγώ, όταν έκανα στο σχολείο γυμναστική, μάθημα γυμναστική, εγώ θυμάμαι. Ναι. Ξέρεις, εμείς αλλάξαμε εκεί αγόρια και κορίτσια. Δηλαδή, όλοι μαζί δεν υπήρχε πρόβλημα. Ορίστε. Ναι. Δηλαδή, αγόρια και κορίτσια αλλάζατε όλοι μαζί στη σχολή. Ναι. Και έβγαζε το κορίτσι, το σουχέρ. Ή το εσώρουχό του. Όταν είσαι πιο μικρή ηλικία που ξέρεις ότι υδρώνεις και δεν μυρίσεις μπρώμα. Ναι, δεν μυρίσεις πόσο αυτό χρόνο, το σάπιο. Πόσο χρόνο. Να ήμασταν 8-9. Α, 8-9, εντάξει. Μέχρι τα 12-11. Μετά μας έβαλαν σε χωριστό γιατί εντάξει καταλαβαίνεις μέχρι τι παθαίνει. Μέχρι 12 είναι μεγάλη ρανισμό. Ηλικία. Τέλος πάντων, και εγώ θυμάμαι κοριτσάκια και αγοράκια από το σχολείο, το βρακί να έχουν τρυπούλες. Όχι, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και η μάνα μου πάντα μου έλεγε εμένα ένα πράγμα. Και τι δεν σταμάτησε. Ότι αυτό ήταν δημιουργία του καψαέριο, το καταλαβαίνει. Τι λες, μωρέ. Από το μεθάνιο. Από το μεθάνιο. Ούτε όταν καν. Δεν είναι καλή ποιότητα και δεν είναι μπαμπάκι, από το μεθάνιο ανοίγει. Τι λες, μωρέ, τι σου έλεγε. Ανοίγει από το ύφασμα. Από την πολύ τη χρήση ήταν αυτό. Από την πολύ τη χρήση. Από το μεθάνιο. Όχι από το μεθάνιο. Από το μεθάνιο. Από τη χρήση. Γιατί θες να μου δείξεις για το μεθάνιο τώρα. Όχι, τα δικά μου είναι ωραία πάντα. Ναι. Πεντακάθαρα. Μιλάμε για τα βρακιά του Φραν τώρα σε περίπτωση που δεν έχετε καταλάβει. Γενικά, αν θέλει κάποιος να μου στέλνει εσώρουχο έτσι για δώρο, φοράω γκρι και μαύρα μόνο. Εντάξει, θα σου στείλω είναι ένα ωραίο. Είναι χρωματάκια, φάση καρτούς και τέτοια. Παιδιά, όσο θέλετε να στείλτε hashtag βρακί για Φραν. Βρακί στον Φραν, μάλλον. Και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας και τα βρακιά που θέλετε να τους στείλετε. Χριστέ μου, τι άλλο θα πούμε σε αυτή την εκπομπή. Το καλύτερο είναι το μαύρο. Βρίστε τι μου, κύριε, γιατί Χριστέ μου. Δεν είναι πολύ ωραίο το σωρουχό το μαύρο. Πολύ ωραίο. Δεν κάνει και πιο ωραίο το σώμα. Όχι. Το μαύρο. Εξαρτάται. Άμα φοράς μια σοβρακοφανέλα μαύρη, πώς θα σου κάνει ωραίο το σώμα. Το μαύρο ταιριάζει. Και μέχρι και οι χοντρούλες και οι χοντροί άνθρωποι, με το μαύρο το σώμα είναι πιο ωραίο. Είναι θέμα. Βλέπεις ένα σώμα τσουποτό με σώρουχο μαύρο, είναι πιο ωραίο. Είναι θέμα κοψίματος, εγώ πιστεύω. Έτσι δεν είναι. Μωρέ, αν δείξεις τώρα. Μετά βλέπεις άτομα με καρδούλες και με τέτοια, λες που πας έτσι. Κοίταξε, άμα είσαι λίγο τσουποτούλης και έχεις τα περαμέντο και αισθάνεσαι και ωραία με το σώμα σου, ό,τι βρακί και να βάλεις. Κοίτα, εγώ ναι, δείξε όμως και το βρακί σου έτσι. Χριστέ μου, πάμε στην επόμενη είδηση. Απάντηση λοιπόν στο Βαρουφάκι και από την Corriere della Sera. Corriere della Sera. Ακούστε τώρα γιατί τον έχουν βάλει στο στόχαστρο το Βαρουφάκι. Απάντηση στις δηλώσεις Βαρουφάκη για τον κυτρινισμό, λέει, και την παραποίηση της συνέντευξής του στο σημείο όπου αναφέρεται σε πιθανές εκλογές ή δημοψήφισμα, δίνει η Corriere della Sera με άρθρο του δημοσιογράφου που πήρε τη συνέντευξη από τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών. Στο άρθρο του, στο άρθρο που τυκλοφορείται, δεν μπορώ και να μιλήσω σήμερα. Τι είναι αυτό καλέ που έχεις βάλει εκεί, τι ασκήνια. Παιδιά, αυτός από το Star Trek που πέθανε την προηγούμενη εβδομάδα δεν μοιάζει με τον Βαρουφάκη. Καλώς την Ευαγγέλο! Πού τον είδες, πού ακριβώς μοιάζουν δηλαδή, τώρα αφήνω το βγάλεις το μαλλί, μοιάζει με τον Βαρουφάκη. Πού. Παντού, στη μούρη. Στα αυτιά, στα μάτια.
Στη μούρη, στη μύτη, αφού είναι σκιαχτικός αυτός καταρχήν, ενώ ο Βαρουφάκης είναι κούκλος. Πού κολλάει ο Βαρουφάκης με αυτόν? Γιατί με κοιτάς έτσι περίεργα? Περίμενε, δεν μοιάζει, περίμενε. Δεν μοιάζει. Πάει ένα full screen, παρακαλώ. Βάλε full screen. Πάει ένα full screen. Δεν είναι ίδιο. Αλλά ίδια είναι με αυτός από το Star Trek. Βάλε λίγο και αυτή που είναι από πάνω, που έχει κάτι αυτιά περίεργα. Αυτό. Αυτή. Δεν είναι ίδιο. Για δώσε λίγο. Κοίτα. Πόπο, παιδιά, έχει δίκιο. Όντως. Βέβαια, εκεί μοιάζει λίγο σαν τον Gollum. Σαν τον Gollum δεν μοιάζει. Όχι, τον Gollum. Όχι, τον Gollum. Το Σμίγκολ. Σαν αυτό εννοώ. Λοιπόν, να σου πω, δεν μ' αρέσει όλη αυτή η επίθεση που έχει... Κοίτα, να σου πω εγώ τώρα εγώ κάτι. Ενάντια στον κύριο Βαρουφάκη, τον Γιάννη με το έναν ή. Εσύ είναι με δύο. Με ένα είναι. Δεν ξέρει αυτό. Με ένα το γράφει. Και να σου πω, εσύ ξέρεις ότι εγώ γενικά είμαι, ιδεολογία είμαι πιο... Βαρουφάκη. Πιο προς τα εκεί. Βαρουφάκη έρ. Ναι, αλλά ρε φίλε, και αυτός ο άνθρωπος θα πάει όλα λίγο μέχρι τα όρια. Δηλαδή... Κάποια στιγμή μπορεί η Ευρώπη να τα πάρει κρανίο. Ναι. Και να πει, αδερφέ, δεν ξέρω με ποιο κάνεις παρέα. Με τον Τζίπρα. Αλλά εμείς δεν είμαστε τόσο μαλακά και τόσο χαλαρά. Ναι, αλλά έχει τσαμπουκά πρόσεχε. Όμως, ρε. Με το τσαμπουκά δεν καταφέρνεις τίποτα. Μπορεί, γιατί όλοι οι άλλοι που πηγαίνανε σαν γκώτες, που πηγαίνανε όλοι μπιπμένοι, μην πω τι. Πες το! Ο κόσμος θέλει να μάθει ελληνικά. Ναι, τέλος πάντων, που πηγαίνανε όλοι αφοδευμένοι. Με το καυσαέριο. Με το καυσαέριο. Πετύχανε κάτι. Ας δοκιμάσουμε και τη μία λύση, ας δοκιμάσουμε και την άλλη. Δεν έπιασε το να πηγαίνουμε έτσι. Ας πάμε τσαπουκά να δούμε τι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί ακόμα και ένα τσικ. Ένα 0,01% να καταφέρουμε. Επιτυχία θα είναι. Αυτή τη στιγμή έχετε δει, παιδιά, πάντως που έχει προκληθεί σ' άλλος σε όλο τον κόσμο και με τον Βαρουφάκη και με τον Τσίπρα. Κάτι κάνουνε, κάτι κάνουνε. Όχι, ο Βαρουφάκης έχει περισσότερα φαν από τον Τσίπρα. Έχει περισσότερα φαν γιατί ξέρει να χειρίζεται πολύ καλά την αγγλική και... Πώς μιλάει αγγλικά? Σαν Λονδρέζος. Πώς, πες τα. Τα μιλάει ωραία. Εσύ ξέρεις σαν Λονδρέζος. Εσύ έχεις... Αλεξάνδρου του Μάντσεστερ. Εγώ, ναι. Μιλάς για μένα προσωπικά. Έχεις του Μάντσεστερ. Μήπως με έχεις μπερδέψει με κάποια άλλη. Όχι, του Μάντσεστερ. Ωραία, πες μου τι θέλεις να σου πω, να δεις τι ωραία προφορά που έχω. Πες μου, εμείς δεν θα πληρώσουμε ούτε ένα ευρώ. We are not... Περίμενε. Γραμματική νούλα, we... τίποτα. We gonna pay nothing. Πώς είναι το ούτε? Neither... Μαπάτσε. Neither one euro. Nothing. You understand? Nothing. Αν θα μπορούσα, θα σου έβαλα σε ένα κουτάκι και θα σου ξαναέστειλα στην Καλυστία κατευθείαν στις 10 τελευταία να σε ακούω να μιλάς αγγλικά. Γιατί, εκεί δεν φοβόμουν, γιατί έχεις μεταφραστεί. Στα ελληνικά μίλαγα. Ναι, όχι, στα αγγλικά μίλαγα, αλλά εκεί τα μίλαγα ωραία. Γιατί πήρες έκανα το παρέα... θάρρος. Εκεί, ναι, ρε, εκεί μίλαγα τα μαντίστικα. Πώς θα έλεγες μπράβο στη χαρητήρια για τον χρόνο να το ξανακάνεις? Μπράβο, congratulations, and the next year do it again. Αφιερωμένο σε όλη την Κύπρο, μάνα μου. Ναι. Το έχω με τα αγγλικά, εντάξει, τώρα δεν θέλω το να... Το παρακάνουμε λίγο εμείς. Να περί αυτό λόγο, αλλά το έχω. Ναι, ναι. Και έτσι που λες με το Βαρουφάκι. Λοιπόν, τον αφήνω και πάω όχι, στην... Όχι, ναι, μην τον αφήνεις. Τι να τον κάνω, τον πιάσω. Και πάω στην επόμενη είδηση. Ξέρεις που το αρέσουν οι ξανθές. Αν κρίνω από τη γυναίκα του, ναι, όμως που είναι κουκλάρα. Τι του είδε τώρα στον άνθρωπο? Το σώμα, το γυμνασμένο. Το μυαλό, το ταπεραμέντο, ναι, δεν ξέρεις. Η μούρη δεν του τα είδε. Την έριξε πάντως, τώρα με τρικλοποδιά, δεν ξέρω. Δώσε ένα break, ερχόμαστε. Αφιερωμένο, λέει. Αυτό ήταν. Σε ποιον είναι αφιερωμένο αυτό? Στην πουτάρα του Φραν. Θα πω και καμία. Παναγία μου, βρε. Δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν τρέπεσαι. Η Φουρέιρα δεν το έκανε στα βραβεία. Εντάξει, άλλο το μπούτι της Φουρέιρα, άλλο το δικό σου. Το τριχωτό.
Άμα δεν κάνεις αποτρίχωση. Εσύ έχεις δει τι. Το δικό μου. Το δικό μου. Το δικό σου μπούτι το έχω δει πολλές φορές. Ρε ψεύτρια. Δεν έχω δει εγώ το μπούτι σου. Δεν το έχω δει στην παραλία που πήγαμε πέρσι. Άλλο το πόδι. Ναι. Άλλο το μπούτι. Το μπούτι βρε αυτό είναι. Α, εσύ εννοούσες αυτό το μπούτι, όχι εγώ. Το μπούτι της Jennifer Lopez εννοεί είναι το... Όχι, αυτό εγώ εννοώ. Όχι, η Jennifer Lopez εννοεί το... Μπορεί να είναι το, αλλά εγώ δεν εννοώ το. Εγώ το εννοώ στα ελληνικά το μπούτι, αυτό, αυτό. Το μπουτάκι, το μπουτάκι. Πώς είναι τριχωτό, αλλά είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ τριχωτό. Δεν είναι πολύ πρέπει να κάνεις μία αποτρίχωση. Τι ρε ψεύτρια που είσαι! Συγγνώμη που στο λέω στον αέρα, αλλά θα σε προτιμούσω άτριχο. Θα σου πω τώρα εγώ εσένα να πω. Θες μου. Όχι, δεν θες. Θες μου, όχι, πες το σιγά μου. Ωραία, λες κύμα από αυτές που ντρέπονται. Πες το. Το αυτί μου καλά που σου αρέσει. Τα αυτί σου είναι βελούδι. Τώρα σου το δίνω. Τα αυτί σου. Θα το κόψω και θα το πάρω σπίτι. Ναι. Θα το κόψω το αυτί σου με τα νάλια. Θα το πάρω στο μαξιλάρι μου να το έχω να το χαϊδεύω. Και εγώ θα πάρω το κουνέλι σου να το μαγειρέψω. Έχεις πάθει μανία με την Πάνη, έτσι. Έχεις πάθει μανία, αλλά είμαι σίγουρη ότι... Το βρωμοκουνέλο. Όταν θα τη δεις, θα την αγαπήσεις. Θα του πάρω από τα αυτιά, θα την φανώ. Γιατί είσαι τόσο κακός. Εγώ θέλεις να πάω, πάω στο Μόμο και να τον κάνω σουβλάκι. Δεν τρώγεται. Δεν τρώγεται. Κάτι φίλοι μας Κινέζοι το τρώνε όμως. Το πάω σε ένα Κινέζικο εκεί πέρα, ωραίο που έχω στη γειτονιά μου. Κάτι φίλοι. Ακριβώς 62 εκατομμύρια Ισπανοί φίλοι που έχω τρώνε κουνέλια. Εντάξει, εγώ θα στο πάω κάτι δισεκατομμύρια φίλους που έχω στην Κίνα. Σιγά. Ναι. Σιγά. Θα στο πάω και στο κάνω σουβλάκι. Που δεν βλέπουν που έχουν και τα μάτια έτσι. Άσε μας που τώρα. Που τα τρώνε και ζωντανά τα κακομύρια. Άσε μας τώρα, δικαιολογίες. Το ξέρεις μια ότι... φορά Κίνα και... Δύο φορές έχω πάει. Σιγά, δύο φορές το... πήγες Κίνα και... Τι. Το ξέρεις ότι τρώνε ζωντανά τα ζωάκια εκεί. Μπροστά στα μάτια μου το είδα. Να σου πω ένα τέτοιο. Αλήθεια. Παιδιά, έχουν κάτι γυάλες. Είχαν κάτι γυάλες με χελωνάκια και κάτι γυάλες με ψαράκια. Και παιδιά, είναι το πιο άσχημο πράγμα που έχω δει στη ζωή μου. Ξέρεις μας ότι... είχαν πάει για φαγητό που λες εκεί πέρα και βάζουν τα βρωμόχερά τους μέσα και πιάνουν το χελωνάκι. Και έτσι όπως είναι, παιδιά, το βάλανε στο τηγάνι, ρε παιδιά. Και τα ψαράκια ζωντανά. Είναι δηλαδή το πιο εσχρό πράγμα που έχω δει, το πιο απάνθρωπο. Φυσικά δεν έφαγα τίποτα εκείνο το βράδυ, την έβγαλα με σοκολάτες. Δεν μπορούσα να το φάω, δεν μπορούσα να τίποτα. Ήταν κάτι άλλο που τα τρώγανε και έλεγα, μα πώς τα τρώνε οι κανίβαλοι, δεν τρέπονται λίγο. Όταν σου λέω εγώ ότι η ζωή σου θα πάει δεμένη στα κουλούρια και στο αλεύρι, πήγες εκεί να τρώω σοκολάτες. Έτρωγα σοκολάτες, τι να κάνω, δεν μπορούσα να φάω τα ζωάκια τώρα να πούμε. Τα παίρνανε έτσι. Έτσι, έτσι, και έτσι. Σοκολάτα ζώη. Σπαρταρούσανε και τα βάζανε έτσι μέσα στο τηγάνι. Άσε τώρα γιατί τα θυμήθηκα αυτά, δεν μπορώ. Τώρα σου πω κάτι, ξέρεις ότι το κάνουν και κρολόκ. Τι κρολόκ. Κρολόκ. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Όχι, κρολόκ για τα κλειδιά, ρε. Μπρελόκ εννοείς. Μπρελόκ. Γιατί λέγεται κρολόκ στα... Α, νομίζεις. Στα ελληνικά δεν είναι κρολόκ. Ναι. Στα ελληνικά είναι μπρελόκ. Στα ελληνικά, το τονίζω. Ο Ευθύμης μαγειρεύει ζωντανά ζώα. Όχι βέβαια. Φυσικά και όχι. Θα σταματήσετε. Άρα, Ευθύμη, πονηρέ. Υπάρχει ένα ζωντανό ζώο που έχω φάει. Γλιστρίδες και... Τι είναι αυτό. Και τα χτένια. Που βάζουμε λεμονάκι και αυτά κουνιούνται και τα τρώμε. Ρε, αυτό το τρως έτσι. Ναι, ναι, αλλά είναι ζωντανό όμως, δεν πάβει να σπαρταράει. Δεν παθαίνουν σπαρταράει. Τίποτα, αυτά δεν παθαίνουν και τίποτα. Και να πονάει και να κάνει έτσι. Γιατί ζωάκι δεν είναι αυτό, δεν έχει για ψυχή. Ναι. Είναι μέτωπο αυτό. Τι μέτωπο. Ζώο. Δώσ' μου αγάπη, βγάλε με στο φως, η αγκαλιά σου ουρανό. Πάμε ακόμα πιο ψηλά. Βαγγέλη! Βάλε στο όνειρο. Φιλάκια! Τζίνι! Άρη! Φιλάκια στους Μπορζενές. Δεν πήρα τον Άρη. Πού? Που πήγα στα θεατρικά βραβεία. Κορίτσια! Δημήτρης Χόρν. Και δεν ήξερα... Ποιος το πήρε? Το πήρε ένα. Ποιος? Ένας. Ούτε καν ξέρεις. Ένας πολύ καλός. Ποιος είναι, βρε. Ένας πολύ καλός. Άνοιξε το χέρι σου. Και αξιοπρεπέστατος άνθρωπος. Άνοιξε το χέρι σου. Το πήρε. Άνοιξε το χέρι σου. Πήγες σε ρεπορτάζ και δεν ήξερες ποιος πήρε το βραβείο. Να. Να. Το πήρε. Θα το πούμε. Ο Μιχάλης Αράντη το πήρε, που νομίζω ότι έκανε
Για ένα ρόλο στην Επίδαυρο που έκανε. Ευτυχώς που είσαι ενημερωμένος πλήρως. Ναι, τι θα πω όμως, ότι ήταν υποψήφιο αδερφός του Άρη Μάκρη. Του Άρη Μάκρη ο αδερφός είναι ηθοποιός. Στο Ταμάν παίξει. Μοιάζει πολύ στον Άρη. Πώς το λένε. Καλέ! Μη μου πεις ότι ο αδερφός του Άρη είναι αυτός ο κούκλος που παίζει στο Ταμάν ο μικρός. Όχι, είναι ο άλλος. Καλά του με. Άρης Μάκρη. Περίμενε, μη μου πεις ότι είναι ο άλλος ο ξαδός που έπαιζε στους... Παπάς Άρης. Αυτός είναι. Ποιος είναι αυτός. Αυτός. Για βάλε άλλο να δω. Δεν έχω. Αυτός δεν το βλέπεις στο Ταμά με την κοπέλα. Δεν βλέπω. Που είναι αυτός που ερωτεύεται την κοπέλα στο Ταμά. Συγγνώμη. Ναι. Όντως. Ίδια φάτσα έχουν ρε. Εντάξει, δεν μοιάζουν και τόσο πολύ. Όχι, μοιάζουν πάρα πολύ. Κάτσε ρε, είναι αυτός που έχει έτσι πιο μακρύ μαλλί. Ναι, που ναι, ερωτεύτηκε ναι. με την κοπελίτσα, αλλά τελικά δεν τον θέλει. Ναι, και θέλει ναι, το τζεν. Ναι, ναι. Ορίστε, τώρα το μάθα. Μπράβο του, μωρέ, μπράβο. Συγχαρητήρια στο Μακρέικο. Μπράβο. Την οικογένεια Μακρή. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μας σύγκριση. Όταν κάποια οικογένεια έχει ταλέντο, έχει ταλέντο, ρε παιδιά. Έτσι λένε και σε εμάς και στην οικογένειά μου. Κοίτα οικογένειά σου. Η οικογένειά αστερά του. Ναι. Τα κάνω, εμείς φταίμε που γεννηθήκαμε τόσο ταλέντο. Και το 88. Και τέτοιο άστρο. Ποιος γεννήθηκε το 88, ναι, ο αδερφός του. Όντως. Το 88 είναι γεννήθηκε. Τι θα κάνω, εγώ το 98. Σε κάθε πόδι. Το 98. Είναι 16 χρόνων σήμερα. Σήμερα τσίμπησε 16. Εντάξει, άντε. Το παραδέχομαι, σας έλεγα ψέματα όλες αυτές τις μέρες. Θα την πω την αληθινή μου ηλικία. Μη μου κάνεις να πάω στο μακιγιάζ. 23. Πώς? Ορίστε, σας το πω. Πόσα? 43. 23. Μη μου κάνεις να πάω στο μακιγιάζ. Εγώ σε περνάω 3 χρόνια. Ο Δαμάσκηνος ήταν αυτός ή ο Μαρίνος. Δαμάσκηνο! Εγώ σε περνάω 3 χρόνια, ρε. Θα πάω στα μακιγιάζ. Αν σε περνάω εγώ 3 χρόνια, θα έπρεπε να είμαι τουλάχιστον 17. Μην πας στο μακιγιάζ να πάρω την ταυτότητά σου που είσαι και πολύ όμορφη. Δεν την έχω φέρει. Την έχεις φέρει σίγουρα. Δεν την έχω φέρει. Έχω φέρει το δίπλωμα οδήγησης όμως. Θα πάρω την αστυνομία να έρθει να σε βάλει μέσα. Εγώ! Επειδή δεν έχεις την ταυτότητα. Δεν χρειάζεται να έχεις ταυτότητα. Μπορώ το εσείς δίπλω. Από αυτές όταν σου σταματάνε, ας πούμε, με το αμάξι λες. Είμαι η οικογένεια του σώματος. Όχι, ποτέ. Όχι. Ξέρεις ότι εγώ το έχω χρησιμοποιήσει. Δεν γίνεται, δεν κάνω κατάχρηση τώρα της εξουσίας μου. Εγώ το κάνω, το έχω κάνει στην Ισπανία. Λοιπόν, δώσε ένα break και ερχόμαστε. Γιατί ο αδερφός είναι ο Βάσος. Θέλω! Είναι για τα κινητά! Δεν θέλω! Είναι για τα κινητά! Δεν θέλω! Μήπως τριβάμε και ένα έξι. Παιχνίδια ερωτικά, βράδια μαγικά. Στο κορμάκι σου επάνω, θέλω να σου κάνω ερωτικά. Δεν θέλω να την πω αυτή την είδηση. Της άρεσε πιο πολύ ο Στάμ όταν τραγουδάει αυτά τα λίγο πιο πονηρά ή όταν τραγουδάει τα άλλα πιο... Τα πονηρά. Πιο καψούρα. Τα πονηρά εννοείται. Ναι. Τα πονηρά, γιατί μ' αρέσει να τον ευλέπω. Μ' αρέσει πολύ. Γιατί μου γουρλώνεις τις ματάρες σου, αφού μ' αρέσει. Έχεις ένα γούστο πολύ διαφορετικό. Έχω γούστο διαφορετικό γιατί μ' αρέσει. Από το Michael Jackson μέχρι το Stan, μέχρι τους Boys and Noise. Κοίταξε. Εννοείς τους άντρες, δηλαδή σου αρέσει ο Άρης, σου αρέσει ο Michael Jackson. Όχι. Δεν μ' αρέσουν σαν άντρας όλοι αυτοί. Το Michael Jackson δεν μπορώ παρά να το θαυμάζω, όχι σαν άντρα. Σαν προσωπικότητα, σαν Θεό. Τους πολύ Boys and Noise το αγάπησε. Τους θαυμάζω σαν καλλιτέχνες. Το Σταν το θαυμάζω σαν στιχουργό, παύλα τραγουδιστή, παύλα καλλιτέχνη. Στιχουργό, τι είναι αυτό. Στιχουργό και μουσικό. Γιατί γράφει και τραγούδια, το ξέρεις. Και αυτά τα μισά που έχει γράψει έχουν γίνει επιτυχίες και για άλλους καλλιτέχνες, όχι μόνο για την πάρτι του. Αλλά τον προτιμώ στα παιχνιδιά και τα τραγούδια. Δηλαδή μου έχει λείψει ένα παιχνίδι ερωτικό, μου έχει λείψει κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Τώρα φαντάζεσαι το Σταν, το θυμάσαι την Πολυθρόνα που καθόταν εκεί και έκανε τα δικά του τα τέτοια εκεί και τρελαινόντουσαν όλες οι Στάνες. Χορεύω μόνο. Λοιπόν, δεν τη λέω τελικά. Πες τη! Είναι βαρετή! Δεν είναι βαρετή, είναι πολύ σημαντική. Εσύ ότι να μην πας εξωτερικό δεν φταίω εγώ.
Ξέρεις τώρα που έχουν έρθει τα low cost εταιρείες αεροπορικές, πόσο κόσμο το ενδιαφέρει αυτό? Τι εννοείς? Τι εννοείς, γιατί πόσο χρειάζεται ας πούμε, για να πας σε ένα ταξίδι από εδώ Ισπανία, π.χ. με το low cost που λες? Δεν υπάρχει Ισπανία low cost. Μόνο για Βαρκελόνη και Μαδρίτη. Για Βαρκελόνη και Μαδρίτη, πόσο? Με 120 ευρώ πάνω. Πήγαινε, έλα. Εντάξει, χωρίς αποσκευές ή με αποσκευές? Τι να το κάνω χωρίς αποσκευές? Ναι, αλλά αυτό είναι διαφορετικό. Και αν η μάνα σου θέλει να σου πει. Τέλος πάντων, να το πω έτσι προφορικά. Άντε, πες το, ναι. Πήγα ναι. Να καταργηθεί το roaming. Σκασίλα μου. Δεν καταλαβαίνω. Επειδή ταξιδεύεις εξωτερικό. Και τι, περίμενε. Θέλω να μου εξηγήσεις τη διαφορά του roaming, ωραία, με τη διαφορά του κανονικού, ας πούμε, παγίου στο εξωτερικό. Τι γίνεται, πληρώνεις πιο ακριβά. Πληρώνεις πιο ακριβά, ναι. Αν καταργηθεί το roaming. Τώρα που το roaming, όχι, ότι πήγαν να κάνουν ήταν το roaming που υπάρχει τώρα, να το βγάλουν και να υπάρχει σαν ένα... μία σταθερή τέτοιο. Καλέ, είναι. Το έχω κάνει, ξέρω τι μου λες. Είναι τώρα... αυτό που πληρώνεις 5 ευρώ την ημέρα. Μπράβο, για να σε όποια κλίση και ό,τι κλίση και να κάνεις. Αλλά τα 5 ευρώ στα έχεις σταθερά. Ναι. Να σου πω ήθελα όμως να αφήσουν το πάγιο που έχεις με την εταιρεία σου να ισχύσει όλη την Ευρώπη. Κάτι τέτοιο ήθελα να κάνω. Ναι, το κάνουνε. Όχι. Γιατί? Όχι, γιατί πληρώνεις το 5 ευρώ. Με αυτό δεν θα πλήρωσε τα 5 ευρώ. Δεν θα έπρεπε ούτε καν να ενεργοποιήσεις τίποτα, να στέλνεις SMS και τίποτα. Λοιπόν, θα το έχεις τσάμπα. Ξέρε, τώρα θα σου πω εγώ ένα πράγμα. Αν εγώ... δεν είχαν καταργήσει το roaming. Ναι. Ρε παιδί μου, με το roaming πόσο πληρώνεις παραπάνω? Πολλά παραπάνω. Πόσο? Κάθε μέρα παραπάνω. Λοιπόν, εγώ έχω πάει στην Ισπανία, ωραία. Δεν έχεις πάει. Και θέλω να πάρω τηλέφωνο εσένα. Ναι. Και έχω το roaming. Πόσο θα μου κόστιζε κάθε μέρα? 5 ευρώ παραπάνω, εκτός και την κλίση. Μα και έτσι είναι τώρα. Έτσι είναι τώρα, πήγαν να βγάλουμε αυτό με τα 5 ευρώ, ας πούμε, την ημέρα. Και πώς θα το κάνουν τώρα? Θα το αφήνουμε όπως είναι. Πήγαν να δηλαδή, το βγάλουν. Δηλαδή, είτε παίρνω στη Ζιμπάμπουε, είτε παίρνω εδώ, είναι το ίδιο. Όχι! Αλλά... εσύ με παίρνεις τώρα εμένα. Ωραία, εδώ. Εσύ είσαι Ισπανία. Εγώ είμαι Ελλάδα. Ωραία. Εσύ είσαι Ελλάδα. Ωραία. Με παίρνεις τηλέφωνο. Ναι. Πόσο πληρώνεις? Τίποτα. Okay, γιατί έχεις μια ταρίφα. Ωραία. Αν εσύ πας Ισπανία. Ναι. Και με παίρνεις τηλέφωνο. Ναι. Με το roaming, ναι, που ισχύει. Ναι. Πληρώνεις 5 ευρώ την ημέρα. Ναι. Συν την κλίση. Ναι. Συν τους φόρους. Μάλιστα. Που μπορεί να σου, η κλίση να σου πάει 10 ευρώ. 10 ευρώ, ωραία. Okay. Ναι. Αν αυτό καταργηθεί και δεν ισχύει, ναι, δηλαδή βγάλουν το roaming, ναι, θα πας Ισπανία και θα με πληρώνεις μόνο την κλίση κανονικά επειδή είσαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως αν θα ήσουν στην Ελλάδα. Ούτε 5 ευρώ δεν πληρώνεις. Όχι, την κλίση κανονικά, όπως θα ήσουν στην Καρδίτσα. Είσαι σίγουρο? Ναι, αυτό είναι. Το καταργήσαν ή θα το καταργήσουν? Δεν θα το καταργήσουν, πήγαν να το καταργηθούν. Να σου πω κάτι όμως. Εγώ τώρα που πήγα πρόσφατα στο εξωτερικό, πλήρωσα 5 ευρώ την ημέρα. Ναι, αυτό πήγα να βγάλουν. Χώρια τις κλήσεις που έκανα. Ναι, αυτό. Ναι. Τι ναι, μωρέ. Αφού ισχύει. Πήγα να το βγάλουν, μαντώ. Δηλαδή, αν... εκεί, ναι, που πήγες εσύ, ναι, ναι, ούτε θα σου έπαιρναν τα 5 ευρώ, ναι, ούτε τους φόρους για να σε πάρουν τηλέφωνο, να πάρεις τηλέφωνο. Α, τώρα το πιάσα. Και πήγαν να το κάνουν και τελικά δεν θα το κάνουν, αυτό είναι. Γιατί να τώρα το κάνουν? Τώρα θα σου εξηγήσω ένα πράγμα. Εγώ τελευταία φορά που πήγα Ισπανία για πολύ καιρό, ναι, ένα λεπτό. Ας το, να το πει, εγώ τελευταία από φορά το που γκέι, πήγα δεν το βλέπεις. Ισπανία εκεί για μια εβδομάδα, 10 μέρες, ποτέ ήταν, το 2013. Ας το, να το πει και πάμε, ναι. Ναι. Εγώ είχα συμβόλαιο με μια ελληνική εταιρεία. Ωραία. Ενεργοποιήθηκα το roaming. Ναι. Πήγα Ισπανία και, ναι, εκτός από τα 5 ευρώ κάθε μέρα, ναι, με έβαλαν από ίντερνετ 380 ευρώ. Τους έχω πάει δικαστικά. Ναι. Ό,τι ακούς. Ναι. Και δεν έχει γίνει τίποτα. 380 ευρώ χρωστάς δηλαδή τώρα στην τηλεφωνική? Όχι. Επειδή είχα δίκιο μου το... μου το... δηλαδή το έκοψαν, σαν να μην έγινε τίποτα. Ένα δικηγόρο, ένα δικηγόρο! Καλέ, φωνάξτε, πάμε σε ένα break. Καλέ, φωνάξτε. Κι εγώ καμία χαζομάρα και να ενεργοποίησα το roaming και να μου έρθει κανένας λογαριασμός στο σπίτι και να μου πέσουνε τα μαλλιά. Μπορεί. Φαντάζεσαι, δεν θα τα αντέξω. Θα γυρίσεις τα 12 σου, έτσι δεν με το κοντοπαλί. Δεν θα τα αντέξω, δεν μπορώ.
Πραγματικά. Τώρα το κατάλαβα. Μετά από μία ώρα θέλει να μου το εξηγήσει 5-6 φορές για να τα πιάνω. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μας είδηση με τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου. Ή θέλεις το συναγερμό σε αεροδρομίο της Νέας Υόρκης για ένα σκύλο που ήταν σε βαλίτσα. Θέλεις τα μεγαλύτερα μουσεία. Ωραία. Το selfie stick στα πτυσσόμενα λοιπόν μπαστούνια αυτοφωτογράφησης που εκτός από την επέκταση του χεριού του χρήστη είναι και η λογική επέκταση μιας ενοχλητικής για πολλούς δραστηριότητας, μετά τα γήπεδα της Premier League στη Βρετανία αρχίζουν λέει να τίθενται σε καθεστώς απαγόρευσης και από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου. Όπως αναφέρει η Telegraph, μεγάλα μουσεία όπως το Smithsonian αποτρέπουν εδώ και μερικές ημέρες τη χρήση των selfie stick ως ένα προληπτικό μέτρο προστασίας των επισκεπτών αλλά και των εκθεμάτων, ιδίως στις πολυσύχναστες ημέρες, ενώ εκκρεμεί και η επίσημη απόφαση απαγόρευσης τους στο Παλάτι των Βερσαλιών και στο κέντρο Πομπιντού στη Γαλλία. Πομπιντού, συγγνώμη. Ξέρεις που έχει ανοίξει το δεύτερο κέντρο Πομπιντού του κόσμου? Όχι. Στη Μάλαγα. Τι είναι αυτό, το Πομπιντού? Μουσείο. Σκουμπιντού. Όχι Σκουμπιντού. Πομπιντού. Και τι είναι με γαλλικά εκθέματα, έχει μέσα ή από όλο τον κόσμο? Όχι, απλά από όλο τον κόσμο. Έχει και δικά μας μέσα. Έχει ελληνικά. Ε? Και τώρα που το θυμήθηκα, give us back τα όχι μάρμαρα. Όχι παλιά, ρε. Όχι τα δικά σας. Δώστε μας την Αφροδίτη της Μήλου. Μόνο. Τι, του... Και η Καριάτιδα, τι την κάνεις, δεν τη θες. Ρε εσύ, ποια Αφροδίτη έχουν στο Μουσείο του Λούβρου, την... Όχι, δεν έχουν την Αφροδίτη. Πώς τη λένε, ρε παιδιά? Με τα φτερά. Α, η νίκη στη Σαμοκράτη. Τη νίκη τη Σαμοθράκη. Δώστε τη πίσω, τώρα που το θυμήθηκα. Τι καημένη, τι ελεπορία, ούτε κεφάλι ούτε χέρια. Καλέ, τι πράγμα ήταν αυτό. Είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα επί 5 λεπτά ολόκληρα. Όταν την είδε. Όταν την είδα. Εγώ την έχω δει και δεν μου άρεσε. Και έπιασα και το δάχτυλό τη. Αφού δεν έχει χέρια. Το δάχτυλο από τα πόδια της. Α. Ενώ δεν κάνει να τα κουμπάμε και είπα πρέπει να τα κουμπίσω και τα κούμπισε. Ξέρεις ότι εγώ μια φορά φώναξα σε έναν τουρίστα. Τουρίστα. Ξένος. Στην Ακρόπολη. Γιατί? Πήγε να πάρει μια πέτρα από το πάτωμα. Και τι να την κάνει? Δεν γίνεται να πάρεις πέτρα. Περίμενε. Πέτρα αρχαία ή πέτρα... Όλο ότι υπάρχει πάνω στο βράχο της Ακρόπολης είναι αρχαίο. Περίμενε. Πέτρα, χαλίκι που είναι πιο κάτω. Το χαλίκι δεν έχω πάει φέτος να το δω στα μπουζούκια. Όχι, όχι το τζαλίκι. Το χαλίκι, ρε. Το χαλίκι που είναι που είναι ναι, πιο... πέτρα από το πάτωμα. Ναι. Όχι πέτρα από μέσα το Παρθενώνα. Ναι, από πού από το πάτωμα πήγε να την πάρει. Σιγά μωρέ, μια πετρούλα θα έπαιρνε. Δεν είναι αρχαία αυτή η πέτρα. Μπορεί να έχει προκληθεί από τη διάβρωση. Τη διάβρωση των βράχων, αλλά των πιο... Δεν γίνεται. Των νεότερων βράχων. Δεν γίνεται, να το ξέρεις. Δεν γίνεται να πάρεις πράγματα από εκεί πάνω. Δεν γίνεται να πάρεις μια πετρούλα τόση. Και πήγα να το χαστοκίσω κιόλας. Δεν γίνεται να πάρεις μια πετρούλα τόση. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Εγώ πήγα να χαστοκίσω. Όπως δεν γίνεται όταν πας... Πώς είναι το παραλία αυτή στην Κρήτη, πολύ ωραία, Ελαφώνησο, Ελαφωνήσι, πώς... Ένα είναι το νησί Ελαφώνησο, δεν είναι. Κι άλλο είναι στην Κρήτη παραλία, Ελαφωνήσι, δεν το λένε. Τέλος πάντων, ναι, σε μια παραλία από εκεί. Το άμμο, σε μερικά σημεία, ναι. Είναι ροζ. Γιατί έχει κοράλι, πώς είναι. Κοράλια. Και πάνε οι τουρίστες και το παίρνουν. Αυτό δεν γίνεται να το κάνει. Γιατί χάνει. Γιατί απαγορεύεται. Δεν είναι που απαγορεύεται. Αφού είναι σε τεράστιες ποσότητες. Όχι. Θα ξαναδημιουργηθεί. Όχι. Γιατί? Κάνεις μεγάλο λάθος. Αφού θα ξαναδημιουργηθεί η άμμος εκεί πέρα. Γιατί όχι, όχι, δεν γίνεται. Γιατί? Χαλάς το environment, αγαπητοί. Σιγά μου, ρε. Άμα πάρεις μια χουφτίτσα άμμου για να το θυμάσαι. Το environment, δεν το λες. Το περιβάλλον εννοεί. Το environment. Τέλος πάντων, εγώ έχω εξοργιστεί με κάτι εσχρούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανεβεί. Οι οποίοι έχουν ανεβεί πάνω στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και έχουν γράψει, ρε παιδιά, αν έχετε το Θεό σας, έχουν κάνει γκράφιτι πάνω, ρε παιδιά, στο... Στο μνημείο και γράφει από κάτω Λίτσα σ' αγαπώ. Δεν ξέρω κι εγώ τι έχουν γράψει. Δηλαδή. Η Λίτσα ήταν αυτό πολύ δεν το λέω που είπε σε τσούκο. Η Λίτσα το άξισε. Εντάξει, τώρα είναι βεβήλωση αυτό, έτσι. Η βεβήλωση του αρχαίου Λίτσα... μνημείου. Ναι, αλλά δεν έχει δει. Θα έπρεπε να ντρέπεστε εσείς που το κάνατε. Μόνο αυτό σας λέω. Και οι χαριστές, αυτό που κάνουν, το έχει δει. Το έχω δει, βέβαια.
Αυτό δεν είναι για να. Και αυτό είναι βεβήλωση. Εγώ δεν μιλάω γιατί φοβάμαι να έρθουν οι γηχαδίστες είναι... εδώ στην Ελλάδα. Γενικά, ρε παιδί μου, πρέπει τα ιστορικά μνημεία να τα σεβόμαστε, σε όποια χώρα κι αν είμαστε. Έχουν καταστρέψει όλα τα αρχαία τέτοια που βέβαια. Έχουν εκεί. Έχουν βεβηλώσει όλοι, έχουν κόψει. Μέχρι και μία πόλη που υπήρχε, μία αρχαία πόλη από κάπου εκεί στο Ιράκ και στο δεν ξέρω πού. Έχουν πάει και δεν έχουν καταστρέψει, ρε φίλε. Δηλαδή, πόσο. Δεν λέω απολύτιστη, τίποτα, γιατί εγώ φοβάμαι να, γιατί έχουμε και Τουρκία δίπλα, περνάνε από τα σύνορα οι γηχαδίστες και εμένα με κόβουν το κεφαλιά. Ναι, και θα έρθουν εσένα, ναι, στόχο θα σε βάλει. Και εγώ δεν είμαι ακριβώς αντραγαρίδα, δηλαδή εγώ είμαι όμορφος στο σώμα και είμαι όμορφος στη μούρη. Εσένα θα βρούνε, βρένε, θα έρθουν στόχο κατευθείαν. Μετά τους δίδυμους πύργους, εσένα πώς θα χτυπήσουν, εδώ θα πέσει το μπουρλότο. Το μάτι είναι πολύ λοιπόν, σημαντικό στην Ελλάδα. Σε όλο τον κόσμο είναι, όχι μόνο στην Ελλάδα. Τα λέμε τώρα. Λοιπόν, να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Πάμε στην επόμενη μας είδηση. Όχι. Για ένα συναγερμό στο ραδιόφωνο. Στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης για ένα σκύλο ο οποίος βρίσκονταν μέσα σε βαλίτσα. Όταν σήμανε ο συναγερμός για ύποπτη βαλίτσα στο αεροδρόμιο Λαγκουάρντια της Νέας Υόρκης, οι πράκτορες της ασφάλειας που ανέλαβαν να την ανοίξουν αλλά και να την ελέγξουν, περίμεναν ότι θα βρουν τα συνήθη. Όπλα, μαχαίρια ή ακόμη και χειροβομβίδες. Η ανακούφιση όμως που αισθάνθηκαν ήταν εξίσου μεγάλη με την έκπληξη που δοκίμασαν όταν ανάμεσα από τα ρούχα ξεπετάχτηκε ένα μικροσκοπικό σκυλάκι. Το τσιουάουα είχε τρυπώσει κρυφά στη βαλίτσα της ιδιοκτήτριάς του και πώς ανάσαινε εκεί μέσα η αγαπουλίτσα μου, η οποία επρόκειτο να πετάξει, λέει, από τη Νέα Υόρκη για το Λος Άντζελες με την πτήση μιας εταιρείας, την οποία δεν τη λέμε, και είχε ήδη, λέει, παραδώσει την αποσκευή που έδευε προσφόρτωση. Η γυναίκα εξεπλάγει όσο και εμείς, είπε η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασφάλειας των Αραίων Μεταφορών, Λάιζα Φάρμπιστάιν, και επίσης είπε. Φάρμπιστάιν. Είπε ότι το σκυλί μάλλον χώθηκε στη βαλίτσα και κρύφτηκε, λέει, ανάμεσα στα ρούχα χωρίς να το καταλάβει, ενώ εκείνη ετοίμαζε τις αποσκευές της για το ταξίδι. Το γλυκό μου. Πάμε σε ένα κομματάκι και ερχόμαστε. Αυτό ήταν εκεί για σήμερα το Λοκαρίφορτ. Κλείσαμε, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι. Κάνε εσύ το χαλί. Μπορείτε να μας δείτε μία και μισή, ολοζώντανα εννοείται. Επίσης μπορείτε να μας δείτε στις 7 η ώρα στην Κύπρο, φιλούθια σε όλους. Στις 8 και κάτω στο Best Of μας και φυσικά στο youtube.com/mattvgreece. Τα λέμε αύριο, μία και μισή, ολοζώντανα.